Γεια σας παιδιά, τρακοντά μας εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και ο σημερινό βίντεο έχουμε για άλλη μια φορά EF24 Ultimate Team. Σήμερα είμαστε στη δεύτερη μέρα του Future Star Promo Team 2. Φυσικά, όπως είδαμε χτες, μιλάμε για ένα πανέμορφο πρόμο, αλλά κάτι που παρατήρησα είναι πως πάρα πολλά άτομα δεν είναι ευχαριστημένα. Για να είμαι ειλικρινής, κατάλαβα για ποιον λόγο δεν είναι ευχαριστημένα. Ο λόγος, ότι η EA ζητάει πολλά. Μπορεί εγώ να μην το ήξερα, επειδή απλά έβλεπα τις κάρτες και δεν πήγα ποτέ να κάνω τα challenges, αλλά από ό,τι διάβασα, για να κάνεις όλα αυτά τα evolutions που έχουν βγει, δηλαδή και τα 6 evolutions που έχουν βγει, θα σου πάρει συνολικά 18 ώρες από gameplay στα squad battle. Με άλλα λόγια, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, παρότι μιλάμε για καρτάρες, μιλάμε για κάρτες που μπορούν κάποιον παίκτη που δεν ασχολείται καθόλου σαν εμένα, να τον φτάσουν σε επίπεδο όπου μπορεί η ομάδα του να αντιμετωπίσει παίκτες που παίζουν πάρα πολύ το game, παίκτες που είναι πάρα πολύ καλοί, είναι πολύ, μα πάρα πολύ, αυτό που ζητάει η EA. Είναι τεράστιο. 18 ώρες είναι κάτι ακραίο. Να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή μεταξύ μας. 18 ώρες είναι υπερβολικά πολύς χρόνος. Δηλαδή, σοβαρά το λέω, ούτε καν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου να παίξει 18 ώρες από ένα game αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εντάξει, παλιά ξεκάθαρα το έκανα και συχνά. Αλλά αυτή τη στιγμή να παίξω 18 ώρες από ένα game δεν μπορώ να το φανταστώ. Και δεν μπορείς να κάνεις και ταυτόχρονα, άμα δεν κάνω λάθος. Οπότε αυτό είναι κάτι ακόμα χειρότερο. Πιστεύω αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που έχει κάνει η EA. Γιατί να μπορείς να κάνεις evolutions όλα μαζί μου φαίνεται κάτι πάρα πολύ λογικό. Γιατί ένα παίκτη δεν τον βλέπεις καμιά φορά να βελτιώνεται μόνος του, βελτιώνεται με όλη την ομάδα. Και δεν βελτιώνεται μόνο αυτός, αλλά βελτιώνεται όλη η ομάδα. Ξέρω πως λέω μαλακίες και είναι για να είναι challenge επειδή είναι game και θέλουν playtime, αλλά παραμένει λίγο παράλογο. Και με το λίγο εννοώ πάρα πολύ παράλογο και συμφωνώ αφάνταστα με όλους αυτούς που διαφωνούν με το πόσα πολλά ζητάει η EA. Από τη μία την καταλαβαίνω ότι η EA, εκτός από ότι θέλει χρόνο, είναι ρε φίλε ότι δίνει κάτι τρελό. Και αφού δίνει κάτι τρελό, είναι λογικό να ζητήσει κάτι τρελό ως αντάλλαγμα, γιατί έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Ό,τι παίρνεις, δίνεις, κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό ουσιαστικά εγώ μπορώ να πω τώρα ότι έχω δικαιολογία που δεν μπορώ να τα κάνω. Δεν απλά ότι βαριέμαι, ότι είναι πάρα πολύ χρόνο. Και δεν είμαι τόσο καμένος ώστε να κάτσω να ξοδέψω τόσο μα τόσο πολύ χρόνο. Τέλος πάντων, από ό,τι είδατε, πήγα και κοίταξα λίγο εδώ το 85 plus player που 20 μιλούσα και ζητάει πάρα πολλά. Δεν πρόκειται να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω γι' αυτό. Οπότε αυτό που μας έχει μείνει τώρα είναι να πάμε να δούμε τη νέα κάρτα που έχει βγει, όπου είναι ο Roberto Baggio. Ο Roberto Baggio είναι ένας θρύλος, πραγματικά, και είναι επίσης μία από τις καλύτερες icon κάρτες στο FIFA. Δηλαδή, πάντα θυμάμαι ότι ο Baggio ήταν μία κάρτα, ρε φίλε, που ήθελες λίγο να βγάλεις. Γιατί? Επειδή έχει τα πάντα. Είναι ένα κλασικό δεκάρι με όλη την έννοια της λέξης. Πάντα έχει τρίπλα, πάσα, pace, shooting. Έχει τα πάντα. Εντάξει, δηλαδή έχει πραγματικά τα πάντα. Δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι παραπάνω από έναν παίκτη σε αυτή τη θέση. Μπορείς, αλλά καταλαβαίνεις λίγο τι εννοώ. Έχει ό,τι χρειάζεσαι. Και η Future Star κάρτα του νομίζω είναι το αποκορύφωμα από όλες τις κάρτες. Μιλάμε για μια κάρτα που έχει 5-4. High-low work rate και 5-9. Το 5-4 ήδη την έχει κάνει value for money, δεν χρειάζεται να έχεις εγώ κάτι παραπάνω. Έχει καλό pace, καλό shooting, πολύ καλό passing, πολύ καλό dribbling, καλό heading accuracy, καλό stamina, αλλά τίποτα άλλο πέρα από stamina και heading accuracy σε defending και physical. Όμως, από επιθετικά stat δεν λείπει τίποτα. Πρώτα απ' όλα το shooting είναι όλα 88 που είναι λίγο ακραίο για εμένα. Μετά από passing μπορεί να κάνει τα πάντα. Το cross είναι το χειρότερό του και μέχρι και αυτό είναι σε καλή κατάσταση. Το dribbling έχει λίγο ένα θεματάκι με το agility και το balance, αλλά και πάλι υψηλό είναι, απλά δεν είναι τόσο υψηλό. Έχουμε δει πολύ χειρότερες κάρτες από agility και balance. Και το acceleration που είναι πολύ σημαντικό από το pace είναι υψηλό. Και το sprint speed επίσης δεν απογοητεύεται, να πεις ότι είναι 70 sprint speed. Είναι δηλαδή μια κάρτα που έχει πραγματικά τα πάντα. Που μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα. Και μετά πάμε στα playstyle, όπου έχει finesse shot, chip shot, incisive pass, pinged pass plus, rapid και technical plus. Τώρα, τα δύο playstyle plus που έχει είναι και τα δύο πολύ καλά. Τώρα το pinged pass δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο καλό. Είναι σίγουρα καλό, καλύτερα να το έχεις από να μην το έχεις, αλλά δεν είναι και το πιο τρελό. Το technical plus φυσικά είναι απίστευτο. Το rapid είναι πολύ ωραίο, το incisive pass είναι πολύ ωραίο, το finesse shot και το chip shot επίσης είναι πολύ ωραία. Μια κάρτα που ούτε από playstyle είναι σε άθλια κατάσταση. Και όσον αφορά την τιμή, είμαι σίγουρος πως μπορεί να το κάνει όσο overpriced θέλει η EA, επειδή έχει 5 star skill μου.
Βέβαια, παρότι είναι ακριβούτσικος, δεν θεωρώ πως είναι overpriced. Μιλάμε για μια κάρτα που έχει 5-star skill move και τρελά stat. Μιλάμε για μια κάρτα που ειλικρινά θεωρώ πως θα έχει τεράστια ζήτηση. Μιλάμε για μια κάρτα που έχει τα πάντα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το εξηγήσω. Για μένα αυτή είναι προς τις ονειρικές κάρτες. Δηλαδή δεν είναι μια κάρτα την οποία τη βλέπεις και λες του λείπει κάτι. Είναι μια κάρτα που ό,τι χρειαστεί να κάνει θα το κάνει. Ας πούμε βλέπεις άλλες κάρτες, ρε φίλε, έχουν τρελό pace, passing, dribbling που είναι απίστευτο. Και βλέπεις κακό shooting. Και μετά, ρε φίλε, πας, παίζεις in game, βγαίνεις στην επίθεση και λες όχι, ρε φίλε, τώρα είμαι ολομόναχος, αλλά δεν ξέρω αν θα το βάλω. Ή ας πούμε πας με άλλες κάρτες που έχουν τρελό shooting όπως τον Harry Kane και βγαίνεις σε μια αντεπίθεση και ξέρεις, ρε φίλε, ο παίκτης αυτός, άμα τον βάλω σε σωστή θέση, θα το βάλει σίγουρα. Έχει 95 shooting. Αλλά δεν ξέρω αν έχει το pace για να φτάσει στη σωστή θέση. Οπότε θα το βαρέσω από πολύ νωρίς ή θα πασάρω σε άλλον και θα χάσω την ευκαιρία. Έχεις άλλους παίκτες που μπορεί να έχουν shooting, passing, shooting pace dribbling και να μην έχουν passing. Και είσαι σε μια φάση όπου δεν είσαι σε καλό σημείο να ρίξεις. Θες να πασάρεις, αλλά αναγκαστικά σουτάρεις. Επειδή δεν ξέρεις αν η πάσα θα περάσει. Το ίδιο με το dribbling. Θα ήταν καλύτερο να μπορείς να τους περάσεις, αλλά αναγκαστικά χρειάζεται δόση σε κάποιον που είναι σε χειρότερη θέση. Καταλαβαίνετε λίγο τι λέω. Όλα τα stat είναι σημαντικά. Πρέπει να τα έχεις σε κάποιον ωραίο βαθμό για να είσαι καρτάρα και να είσαι σίγουρος πως είναι καλή κάρτα. Και αυτή η κάρτα τα έχει. Δηλαδή σε ό,τι περίπτωση και να πέσεις, δεν θα είσαι σε μια φάση, όχι, τι θα κάνω τώρα. Βγαίνεις αντεπίθεση, θα μπορέσει με το dribbling και το pace του να περάσει τους περισσότερους. Δηλαδή εντάξει, ξέρουμε ότι το game είναι αρκετά κακό, αλλά κάτι θα κάνει. Δεν είσαι το game που είναι σίγουρο πως όχι απλά θα σε φτάσουν, αλλά και θα σου πάρουν την μπάλα. Είσαι σε μια δύσκολη θέση για shoot, έχει το shooting για να κάνει το shoot. Είσαι σε μια θέση όπου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και πρέπει να πασάρεις, έχει πάρα πολύ καλό passing, οπότε σίγουρα λογικά θα βγει η πάσα. Και σε μια θέση όπου θες να περάσει και όλη την άμυνα, έχει technical plus και 92 dribbling. Σίγουρα θα περάσει όλη την άμυνα, αρκεί να ξέρεις πως το κάνεις. Έχει και 5-star skill move, έτσι μην το ξεχνάμε. Είναι μια κάρτα που εμένα με hyper. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το πω. Νομίζω είναι πλέον ξεκάθαρο ότι εγώ δεν hyperάρομαι εύκολα για κάρτες. Αλλά αυτή η κάρτα κατάφερε να το κάνει και γι' αυτό και μόνο θεωρώ ότι ρε φίλε είναι ένα από τα πολύ ωραία SBC που έχει βγάλει τον τελευταίο καιρό η EA. Ότι δεν απογοήτευσε ούτε στο ελάχιστο αυτό το SBC και ελπίζω πραγματικά να μην είμαι ο μόνος που το πιστεύει αυτό. Γιατί παρότι εντάξει δεν με νοιάζει ιδιαίτερα τι γίνεται με το community, θεωρώ τραγικό ρε φίλε όταν βλέπω καρτάρες κατά την γνώμη μου να παίρνουν hate μόνο και μόνο επειδή δεν είναι το, δεν ξέρω τι να πω, το όνειρο, το τέλειο που προωθεί η EA. Δηλαδή είναι μια καλή κάρτα, είναι μια ξεκάθαρα πολύ καλή κάρτα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πάει με το πρότυπο το οποίο θέλουν οι περισσότεροι παίκτες να ακολουθήσουν. Το αυτή η κάρτα έχει τρελό pace και τρελό dribbling και δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Αλλά πιστεύω ότι και μόνο που έχει το 5-star skill move, δεν νομίζω αυτή η κάρτα να πάρει καθόλου hate. Κοιτάω και τώρα τα footbin comments, επειδή εκεί βλέπεις ουσιαστικά τι γίνεται. Ό,τι άλλο και να πεις δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και από ό,τι βλέπω παίρνει αρκετό hate. Και να πω την αλήθεια, το καταλαβαίνω λίγο. Δεν παίρνει hate τόσο η ίδια η κάρτα. Παίρνει περισσότερο hate η EA, η οποία όντως έκανε λίγο βαριά disrespect τον παίκτη. Και μιλάνε και πολύ λίγο για το penalty που έχασε. Δηλαδή εντάξει, ξέρουμε όλοι το nickname, ότι πέθανε όρθιος. Αλλά ναι, αυτό που βλέπω είναι πάρα πολύ να λένε ότι δεν είναι πλέον meta, ότι έχει λίγο ένα θεματάκι με το agility και το balance, το οποίο το είπα και εγώ. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή κάρτα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ απλά ελπίζω, ρε φίλε, να μην καταστρέφω τέτοιες κάρτες. Βέβαια, από τη μία το καταλαβαίνω, δεν θες να επιτρέψει την EA να συνεχίσει να σου βγάζει τις βλακίες και καταλαβαίνω λίγο να μην πας και να τα κάνει στα SBC. Δηλαδή, πήγε και έβγαλε εκείνη τη βλακία του Σάμπιτζερ, δεν την έκανε κανένας και δεν ξανάκανε τέτοια μεγάλη βλακία. Έκανε κάποιες άλλες, αλλά όχι τέτοια βλακία. Οπότε καταλαβαίνω γιατί να πάρεις μια στάση όπου δεν το επιτρέπει στην EA. Αλλά και πάλι, είναι ο Μπάτζιο. Εντάξει, είναι απλά ένας παίκτης, τρίλος. Εγώ, ας πούμε, αν μπορούσα να τον κάνω, τον έκανα. Μόνο και μόνο γιατί είναι ο Μπάτζιο, αν και είναι λίγο disrespectful από την άποψη ότι άμα είναι κακή κάρτα, είναι πολύ κακό για το legacy που έχει αφήσει. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Άμα σε ενδιαφέρουν το content που κάνω, τότε κάντε subscribe για περισσότερα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Τα λέμε την επόμενη φορά και γεια σας.